Ο Ποντίων Χορευτών Καβάλας αναβίωσε και φέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά το ποντιακό δρόμονο των Μωμόγερων. Ο θίασος ήταν στους κεντρικούς δρόμους και στους πεζόδρομους της πόλης από το πρωί του Σαββάτου, ενώ γύρω στη μία η ώρα το μεσημέρι κατέληξε στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το εθιμικό δρόμενο των Μωμόγερων, ένα από τα καρναβαλικά δρόμενα του 12ημέρου, ξεκινά την επόμενη των Χριστουγέννων και διαρκεί έως και λίγο μετά τα φώτα. Βλέπουμε το έθιμο οι Μωμόγεροι, που είναι αρχαίο διονυσιακό έθιμο. Παρουσιάζεται μέσα στο 12ημέρο των Χριστουγέννων. Η γριά που είμαι εγώ συμβολίζουμε μαζί με το γέρο το παλιό έτος που φεύγει, η νύφη με το γατρό το νέο έτος, ο διάβαλος στις σκανδαλιές μέσα στον χρόνο που θα έρθει με τη βοήθεια του Θεού, καλά να είμαστε με υγεία, και παρουσιάζουμε αυτό το έθιμο, υγεία να έχουμε, έχει ο Θεός για τα επόμενα 100-200 χρόνια. Ίαν και ευλοίαν. Ο Θεός Μόμος, κατά την αρχαιότητα, ήταν ο Θεός του γέλιου, του σαρκασμού και της σάτυρας και συνδεόταν με τις γιορτές που ήταν αφιερωμένες στο Διόνυσο. Από εκεί προέρχεται και η αρχική ετυμολογία της λέξης Μωμόγεροι, που αποτελούσαν τους ακολούθους του Μόμου και τον συνόδευαν χορεύοντας, τραγουδώντας και σατυρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις. Το κλέψιμο της νύφης είναι κοινό σε όλους τους θειάσους κατά τις παραλλαγές του εθίμου και συμβολίζει, όπως λέγεται, την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα. Το περιεχόμενο των παραστάσεων είναι κατά κανόνα κωμικό και ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λάβει και κοινωνικές διαστάσεις.